Η έκθεση αυτή φέρνει σε επαφή τον επισκέπτη με τα ορυκτά από τα οποία εξαρτάται η σύγχρονη ζωή και εν γέννη ο πολιτισμός μας. Η χώρα μας και σήμερα είναι σημαντικός παραγωγός ορυκτών και σταχυολογώντας αναφέρω ότι είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός περλίτης στον κόσμο, ο μεγαλύτερος παραγωγός βοξίτη στην Ευρώπη και από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιγνίτη στον κόσμο. Αυτό που μου έκανε περισσότερο εντύπωση ήταν ο τρόπος εξόρυξης του λιχνίτη. Μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς το εξορίσουμε και το πώς οι άνθρωποι χρειάζονται για να γίνει αυτή η διαδικασία. Και γενικότερα μου έκανε περισσότερο ακόμα εντύπωση όλα τα πετρώματα, οι τρόποι που μπορείς να τα εξορύξεις με τις δυναμίτες, με όλα τα μηχανήματα που χρησιμοποιούμε. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία που θα μου μείνει αξέχαστη. Μέσα από τα βίντεο που μας έδειξαν στο Μουσείο Γουλανδρίου μου δημιουργήθηκε μια πορεία για τα αποθέματα λιγνίτη που μας έχουν απομείνει στην Ελλάδα. Και η απάντηση μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί μας έχουν μείνει μόνο τόσα λίγα αποθέματα ώστε να κρατήσουν μόνο για 45 χρόνια. Στο τέλος της παρουσίασης προβλήθηκε ένα βίντεο που έδειχνε μια σύγχρονη κοινωνία με όλα τα smartphone και τα gadgets που έχουν και ξαφνικά άρχισαν όλα να διαλύονται και να γίνονται σκόνη. Τα κινητά, τα υπολογιστές, τα κτίρια, ακόμα και το χαρτί. Άρα μέσα από αυτό μας δείχνουν πόσο σημαντικά είναι τα μέταλλα και τα ορυκτά μέσα στη ζωή μας και πόσο πολύ τα χρειαζόμαστε.